Να σας υπενθυμίσω αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι σήμερα είναι η 6η Απριλίου, η ημέρα της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 και 4 το πρωί, από δύο πλευρές. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει από τη Δευτέρα σε μαρτυρικά χωριά και τόπους ο υπερμαραθωνοδρομέας και γιατρός ο κύριος Στέργιος Αράπογλου, και τον βάζω για δεύτερη φορά σε κόπο ενώ τρέχει να τον ακούσουμε. Το ζητήσατε κι εσείς, διότι όπως είπαμε είναι πολύ σημαντικό αυτά τα 3.000 χιλιόμετρα μνήμης κόντρα στη λύθη. Καλημέρα κύριε Αράπογλου. Καλημέρα. Δεν ξέρω, βρίσκεστε σήμερα στα οχυρά όπως μας είπε ο κύριος Σιγκελάκης προχθές? Σήμερα, με συγχωρείτε λίγο, Γιάννη, την Ταλίκα προς... σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε από το μνημείο της Ξυλαγανής. Στο νομό Ροδόπης είναι το πρώτο μνημείο πεσόντων που συναντάμε κατά την εκτέλεση του, την υλοποίηση του εγχειρήματος. Και αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε προς το Κόσμιο Ροδόπης για να φτάσουμε τελικά μέσω Πορτολάγος στην πόλη της Ξάνθης το βράδυ. Δηλαδή η τέταρτη μέρα του εγχειρήματος και είμαστε καθοδόν. Συναντάτε κόσμο στο εγχείρημα αυτό, κύριε Αράπογλου? Ναι, ναι, ο κόσμος έχει ενημερωθεί το διαδίκτυο. Κάνει καλή δουλειά τελικά και ο κόσμος είναι ενήμερος για τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος. Και πολύ συγκινημένος. Και πολύ συγκινημένος. Θέλω να μου πείτε τα αισθήματα ενός ανθρώπου που τρέχει, θα τρέχει 3.000 χιλιόμετρα και σήμερα έχει ξημερώσει μια επέτειος μαύρη. Είναι η έναρξη γερμανικής εισβολής με την επωνυμία Μαρίτα, 5 και 4 μέσω Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας στην Ελλάδα. Από εκεί ξεκινάει ο μεγάλος κύκλος του αίματος και των θυσιών, όχι ότι δεν προϋπήρχε, αλλά ο μεγάλος κύκλος του αίματος και των θυσιών του ελληνικού λαού. Κύριε Σαχίνη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω διαφορετικά. Να σας πω ότι στις 3 Νοεμβρίου του 1944 αποχώρησε από την πατρίδα μας και ο τελευταίος Γερμανός και Βούλγαρος στρατιώτης, μετά από 3,5 χρόνια συριωδιών που κάνανε στον ελληνικό λαό, αφήνοντας πίσω τους μια καταστραμμένη χώρα. Στις 6 Απριλίου που εισβάλλαν οι Γερμανοί, δεν εισβάλλανε με ειρηνικές διαθέσεις, και το τι είχαν στο μυαλό τους το είδαμε στην πράξη. Καταστρέψανε το 75% του συνόλου των υποδομών της χώρας, λαιλατίσαν τον εθνικό μας πλούτο, μας αναγκάσανε για το κατοχικό δάνειο που πήρανε, υφαρπάξανε συστηματικά τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς και τις αρχαιότητες που ακόμη και σήμερα κοσμούν τα μουσεία της Γερμανίας και ιδιωτικές συλλογές. Επιφέρανε τρομερά δεινά στο λαό της Υπαίθρου και των πόλεων, παρά την καθολική αντίσταση και το μαχητικό πνεύμα που έδειξαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, που υπερασπιζόταν τι, το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου, την ελευθερία. Επιβάλλαν την κατοχική πείνα και οι Γερμανοί, Ναζί, κάνανε εγκλήματα, θηριωδίες μαζί με τους Βουλγάρους και τους Ιταλούς, που δεν νοείται ανθρώπινος νους να κάνει τέτοια εγκλήματα. Και δεν ήταν μόνο αυτοί που δίναν τις εντολές, ήταν και αυτοί που τις εκτελούσαν. Γι' αυτό λοιπόν, όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχάσουμε τίποτα, θα πρέπει να το επαναφέρουμε, να το αναδείξουμε και να το προβάλλουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ξεκινώντας από την πιο ευαίσθητη χορδή του κοινωνικού μας ιστού, που είναι οι μαθητές μας. Διότι δυστυχώς επιχειρείται μια συστηματική προσπάθεια του γερμανικού κράτους να διεισδύσει και να εισχωρήσει στην εκπαίδευση των Ελλήνων, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με απότερο σκοπό
φοβούντουσαν ναούς και δώρα φέροντες. Όχι αυτό που λέει το καταστατικό τους, να δημιουργήσουμε μια κοινή κουλτούρα ιστορίας, αλλά να εξισώσουν το θήτη με το θύμα, να στρεβλώσουν, να παραχαράξουν και να ξαναγράψουν την ιστορία όπως αυτούς τους βολεύει. Δεν θα γίνει αυτό, δεν θα το επιτρέψουμε. Κάνω ό,τι μπορώ με το φίλο μου του Γιάννη του Κουφό για να δώσουμε ένα ερέθισμα σε όσους έχουν δίκο αότα, να ενωθούμε και ενωμένοι να είμαστε ανυποχώρητοι. Κύριε Ράπογλου, αρκετά. Δεν θέλω να σας υποβάλω σε έξτρα επίπονη ήδη, αλλά αυτό δείχνει και το σθένος ενός ανθρώπου που τρέχει 3.000 χιλιόμετρα, μιλά με πάθος για αυτό που κάνει, που δεν είναι δικό του, είναι όλων, και νομίζω ότι μας δώσατε ίσως την καλύτερη πάσα να ξαναθυμηθούμε και την 6η Απριλίου και τον Νοέμβριο που αποχώρησαν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Κρήτη αποχώρησαν το 45, διότι οι σύμμαχοι έπρεπε να τους κρατήσουν εδώ προς δίωξη των κομμουνιστών. Να μην τα ξεχνάμε όλα στην ιστορία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για ό,τι κάνετε. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι όλη η Ξάνθη θα βγει σήμερα να σας υποδεχτεί, όχι εσάς ως πρόσωπο, αλλά σε ό,τι συμβολίζετε. Πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που μιλάτε, κατακλείζομαι από μηνύματα που λένε «γιατρέ, μαζί σου, γιατρέ, μην το βάλεις κάτω, να το πας μέχρι τέλους, όσο αντέξετε όμως». Εγώ αυτό έχω να πω. Θέλω, κύριε Σαχίνη, να σας ζητήσω συγγνώμη, να απολογηθώ για ενδεχόμενα λάθη στη ροή του προφορικού μου λόγου. Τι λέτε? Θα μας συγχωρέσετε, γιατί είμαστε συνεχίστε. Σε ανοιχτού δρόμου. Συνεχίστε ό,τι κάνετε. Μια χαρά τα είπατε. Μια χαρά. Καλημέρα, γιατρέ. Να είστε καλά και γερός σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.